Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματέκο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Παρά το ασφιχτικό πρόγραμμα της επίσκεψής μου, δεν θα μπορούσα να λείπω από τις πρώτες ώρες δραστηριοποίησης και πάλι της ελληνικής διπλωματίας στο Λιβικό έδαφος, ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια αναγκαστικής φυσικής απουσίας. Και η χαρά μου είναι διπλή, διότι, όπως είπατε, είναι μαζί μας και πρόεδροι των ελληνικών κοινοτήτων και μέλη της ελληνικής κοινότητας εδώ πέρα στην Τρίπολη, που άντεξαν μεγάλες δυσκολίες και κακουχίες και είμαι σίγουρος ότι και εσείς προσδοκάτε σε ένα καλύτερο μέλλον για την Λιβύη. Εσείς είστε εκείνοι που σε δύσκολες συνθήκες κρατήσατε ζωντανή τη φωνή της πατρίδας μας όταν τα πάντα γύρω σας συνταράσσονταν από πολυετή εμφύλιο, παραγμό κυριολεκτικά που διέλυσε τις υποδομές και τον κοινωνικό ιστό της χώρας αυτής. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στον επιτετραμένο μας, τον Γιάννη τον Σταματέκο, ο οποίος, όπως είπε, για δεύτερη φορά επιστρέφει στην Λιβύη, σε όλο το προσωπικό της πρεσβείας. Να σας ευχαριστήσω και για την άρτια οργάνωση αυτής της επίσκεψης. Οι ευχές μας θα σας συνοδεύουν από εδώ και στο εξής, στο δύσκολο, στο απαιτητικό έργο σας. Όπως και η διαβεβαίωση ότι θα έχετε την αμέριστη συμπαράσταση τόσο της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σας την έχει εκφράσει εξάλλου ήδη ο Υπουργός ο κ. Δένδιας, αλλά και τη δική μου και συνολικά της κυβέρνησης. Όπως τόνισα και προηγουμένως στις επίσημες δηλώσεις μου, το ταξίδι αυτό έχει πολλαπλή στόχευση. Την επισφράγηση της επανέναρξης των διμερών μας σχέσεων με την νέα Λιβύη, την έκφραση της στήριξής μας στο δύσκολο αλλά και συνάμα συναρπαστικό εγχείρημα η χώρα να σηκωθεί όρθια από τις τάξεις του πολέμου και να γιατρέψει επιτέλους τις πληγές της. Και προπαντός τη ρητή δήλωση ότι στο πρόσωπο της Ελλάδος ο λιβικός λαός θα βρει έναν ειλικρινή φίλο, ειλικρινή συμπαραστάτη. Τόσο διμερός όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια ο τόπος αυτός να επιστρέψει στην πολιτική ομαλότητα και στην οικονομική ευημέρεια. Σύντομα, άλλωστε, μόλις λυθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες, η χώρα μας θα έχει και δεύτερη διπλωματική εκπροσώπηση στη Λιβύη με τη λειτουργία του Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη. Έτσι, μαζί με την πρεσβεία μας εδώ στην Τρίπολη, που ανασυστάθηκε, θυμίζω ουσιαστικά εκ του μηδενός, θα διαμορφωθούν δύο ισχυροί βραχίονες για να γεφυρώσουν τις όποιες αποκλίσεις υπήρχαν στο παρελθόν μεταξύ των δύο κρατών, αλλά και να οικοδομήσουν νέους δεσμούς συνεργασίας και κοινής προόδου. Η Ελλάδα, εξάλλου, έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την περιοχή. Κατανοεί, πιστεύω περισσότερο από άλλους, την ιστορία της χώρας, η οποία από αποικιακή κατάκτηση πέρασε στη συντηρητική μοναρχία και έπειτα σε ένα αυταρχικό καθεστώς για να ακολουθήσει ένας πολυετής αιματηρός εμφύλιος. Είναι καιρός, λοιπόν, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και στον κύριο Πρόεδρο και στον κύριο Πρωθυπουργό, να σταθεί στα πόδια της ανεξάρτητη, χωρίς κηδεμόνες και δίχως παρεμβάσεις τρίτων, που προσπάθησαν να δεσμεύσουν το μέλλον της με συμφωνίες εντός εισαγωγικών που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Και ασφαλώς να σταθεί στα πόδια της, χωρίς ξένα στρατεύματα και χωρίς μισθοφόρους, η παρουσία των οποίων υπονομεύει την κυριαρχία και την ειρήνη. Το επόμενο διάστημα, μέχρι τις εκλογές που θα λάβουν χώρα στις 24 Δεκεμβρίου, αυτό το διάστημα θα είναι κρίσιμο. Και η χώρα θα πρέπει να έχει κάθε υποστήριξη στην τεράστια προσπάθεια οικοδόμησης που ήδη εξελίσσεται. Θα πρέπει να έχει κάθε υποστήριξη στην ενθάρρυνση αυτής της νέας πολιτικής διαδικασίας και την τόνωση των θεσμών της. Φυσικά την ανακατασκευή των υποδομών της και βέβαια την διατήρηση της ευαίσθητης ειρήνης.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι ήδη ελληνικές εταιρείες έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στη Λιβύη. Τόνισα και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο, η Ελλάδα επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την νέα προσπάθεια νοικοδόμησης της υγιής και να ανασυστήσει, να αναβιώσει παραδοσιακούς οικονομικούς δεσμούς που είχε με τη φίλη χώρα. Κατά συνέπεια, αποδίδω, κύριε Επιτετραμμένε, ιδιαίτερο βάρος στην τόνωση των εμπορικών και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς πιστεύω ότι θα παρουσιαστούν σημαντικές ευκαιρίες, οι οποίες θα είναι αμοιβαία ωφέλιμες και για τα ελληνικά συμφέροντα, ελληνικά κεφάλαια που θα δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, αλλά και για την ίδια τη χώρα, η οποία αναζητά και κεφάλαια και κυρίως για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 27 ολόκληρους αιώνες, οι πρώτοι Έλληνες βρέθηκαν στην Κυρηναϊκή, στα παράλια της Λιβύης, στο πέρασμα του χρόνου, πρόκοψαν και οι ίδιοι συμβάλλοντας στην προκοπή της χώρας. Και πιστεύω ότι ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Κύριε Επιτετραμμένε, θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω για την προθυμία με την οποία αναλάβατε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Να σας διαβεβαιώσω ότι και εσείς και τα στελέχη της πρεσβείας μας έχετε την μέριστη στήριξή μας και να ευχηθώ σε εσάς, αλλά κυρίως στους συμπολίτες μας Έλληνες της Λιβύης, καλή δύναμη, καλή προκοπή και μακάρι, μακάρι για εσάς, αλλά και για τις σχέσεις των δύο χωρών μας, τα πιο δύσκολα να τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.